Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε και να συνδεθούμε μέσω Skype και με έναν έτερο υποψήφιο ευρωβουλευτή, τον κύριο Δημήτρη Τουρανάκο, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής ΚΕΚΑ, ΑΚΕΛ. Καλησπέρα κύριε Τουρανάκο. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Προσπαθούμε στο χρόνο που έχουμε σαν περιφερειακό κανάλι, κύριε Δημήτρη Τουρανάκο, να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με πάρα πολύ κόσμο, με πάρα πολλούς υποψηφίους. Είναι αδύνατο βέβαια να σας δείξουμε όλους. Υπάρχουν και πολλοί κομματικοί σχηματισμοί. Θα ήθελα λοιπόν, εσείς είστε με το κόμμα των κυνηγών. Μάλιστα. Είμαι ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Ελλήνων Κυνηγών και Αλλήλων, το ΚΕΚΑ, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά από τις Ευρωκάλπες με ένα συνδυασμό κομμάτων. Το ΚΕΚΑ ΑΚΕΛ μαζί για μια ελεύθερη Ελλάδα. Το ΚΕΚΑ, όπως είπαμε, είναι το κόμμα Ελλήνων Κυνηγών και Αλλήλων με πρόεδρό του τον Μιχάλη τον Ζούβρη. Το ΑΚΕΛ είναι το Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος με πρόεδρό του τον Βάκη τον Γιοπανίδη. Και το μαζί για μια ελεύθερη Ελλάδα με πρόεδρό του τον κύριο Σπύρο Ντίλ. Όλοι εμείς λοιπόν μαζί συγκροτήσαμε αυτό το συνδυασμό κατόπιν μελέτης των ιδεολογικών μας πλάνων. Έχουμε ένα κοινό ιδεολογικό μανιφέστο και αν ο ελληνικός λαός μας δώσει δύναμη, βάσει αυτών που έχουμε προεκλογικά υποσχεθεί, θα δώσουμε μάχες σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Γιατί και το κόμμα των κυνηγών και το πρωτογενής τομέα, το κόμμα των αγροτών. Και μιλάμε βέβαια για ένα πολιτικό χώρο ο οποίος ασχολείται με τη φύση και όχι μόνο, έτσι δεν είναι? Κύριε Στρογγύλη, είναι πολύ σημαντική αυτή η ευκαιρία να εξηγήσουμε στον κόσμο το εξής. Υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία δεν είναι πάρα πολύ γνωστά. Πρώτον, ότι αυτό που εμείς ονομάζουμε κυνηγητικό κίνημα έχει μια ιστορία 30 περίπου ετών. Υπήρχε ένα προηγούμενο κόμμα, το κόμμα Ελλήνων Κυνηγών, το οποίο έχει κατέβει 8 ή 9 φορές σε ευρωεκλογές και βουλευτικές εκλογές και έχει σημειώσει ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Το ΚΕΚΑ, το κόμμα Ελλήνων Κυνηγών και Αλλήλων, ιδρύθηκε το 2021 και μάλιστα μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες, όταν σε καιρούς κορονοϊού η κυβέρνηση είχε απαγορεύσει την οποιαδήποτε μετακίνηση για κυνήγι και για αλεία. Και εσύ ως νησιώτες ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Κατεβήκαμε λοιπόν και το 2023 στις βουλευτικές εκλογές και τώρα ετοιμαζόμαστε για την άλλη μεγάλη μάχη, για τη μάχη των ευρωεκλογών. Οι κυνηγοί στην Ελλάδα είναι πάνω από 200.000 με τις οικογένειές τους και άλλοι τόσοι και περισσότεροι είναι οι αλλήλοι. Και πάνω από 12-13 εκατομμύρια είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν μιλάμε για μεγάλες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες αρθρώνουν μία άποψη για τα θέματα της φύσης και του περιβάλλοντος, αλλά αυτό το πράγμα πλέον έχει μετεξελιχθεί και ακούμε αυτές τις κοινωνικές ομάδες να έχουν μια ολοκληρωμένη πολιτική άποψη ως πολιτικός φορέας που είναι και το φούρνο αυτό στην κοινωνία για πολλά από τα προβλήματα που ταλανίζουν τον Έλληνα πολίτη σήμερα. Μάλιστα. Ακούτε? Σας ακούω πολύ καλά. Άρα λοιπόν ερχόμαστε στις 9 Ιουνίου και δηλώνετε παρόντες για να διεκδικήσετε την ψήφο του ελληνικού λαού να επιλεγεί και ένας εκπρόσωπος από το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο τον οποίο εκπροσωπείτε και με τη δική σας υποψηφιότητα, κύριε Τουρανάκο. Οι εκλογές αυτές της 9ης Ιουνίου θα γίνουν σε όλη την επικράτεια, δηλαδή τον Σταυρό ή το ψηφοδέλτιο μπορείτε να το αντλήσετε και από την Σαντορίνη που βρισκόμαστε σήμερα, είτε από τη Σύρο, είτε από την Πάρο, είτε από το Δημότυχο, είτε από τη Λαμία, είτε από την Αθήνα. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο επικρατείας, είναι ενιαίο. Από τον Εύρο λοιπόν μέχρι την Κρήτη, ο Έλληνας πολίτης μπορεί να επιλέξει τον υποψήφιό του, επιλέγοντας αρχικά τον πολιτικό φορέα που θέλει να τον εκπροσωπήσει. Θα ήθελα να μου δώσετε την ευκαιρία, έτσι πολύ σύντομα και επιγραμματικά, να εξηγήσω στους τηλεθεατές μας ποια είναι εκείνα τα σημεία που εμείς έχουμε αποφασίσει να δώσουμε μάχες στην Ευρώπη και βέβαια και στην Ελλάδα.
Στη διάθεσή σας είναι ο χρόνος και για αυτό το σκοπό σας δίνουμε και την φυσική σας παρουσία μέσω Skype ζωντανά να πληροφορήσετε μέσα από τη συχνότητά μας και την δική μας περιφέρεια, κύριε Τουρανάκου. Όσα λεπτά χρειάζεστε, πολύ ευχαρίστως να σας ακούσουμε. Εμείς λέμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν έχουμε την ξύλινη γλώσσα των πολιτικών, γιατί δεν καταγόμαστε από πολιτικά τζάκια. Είμαστε καθημερινοί άνθρωποι, ζούμε από τις εργασίες μας. Δεν βλέπουμε την πολιτική ως βιοπορισμό. Θέλουμε όμως να ενώσουμε τη φωνή μας μαζί με άλλες φωνές και να προσπαθήσουμε να σκύψουμε πάνω στα καθημερινά προβλήματα που ταλανίζουν τον Έλληνα πολίτη. Πρώτο και μεγαλύτερο, λοιπόν, αξιολογώντας αυτή τη λίστα, είναι το θέμα της ακρίβειας. Η ακρίβεια, η οποία είναι ένα φαινόμενο που όλο και μεγαλώνει και δυστυχώς δυσκολεύει την επιβίωση, φτάσαμε να συζητάμε και για επιβίωση, σε ένα αρκετά μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Η ακρίβεια, λοιπόν, έχει κατά τη δική μας εκτίμηση και ανάλυση δύο σκέλη. Το ένα έχει να κάνει με μεγάλα οικονομοτεχνικούς παράγοντες, όπως είναι το ενεργειακό, είναι οι πόλεμοι και διάφορα άλλα κλπ, που απασχολούν συνολικά την Ευρώπη, θα έλεγα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Από εκεί και πέρα όμως, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, και εδώ πέρα πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό, υπάρχει μια ασύστολη κερδοσκοπία, κύριε Στρογγύλη. Γιατί οι ελεκτικοί μηχανισμοί είτε δεν λειτουργούν, είτε λειτουργούν προς όφελος κάποιου. Απίστευτη κερδοσκοπία. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Η σημερινή μας συνέντευξη δεν είναι της ώρας για μεγαλύτερη ανάλυση. Εκεί πέρα, λοιπόν, πρέπει να σκέψουμε, πρέπει να δούμε το πρόβλημα. Δεν γίνεται ο Έλληνας συνταξιούχος να μην μπορεί να βγάλει το μήνα του. Δεν γίνεται να μην μπορεί να πάρει ένα φάρμακα του. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι το ένα που υποσχόμαστε, ότι εάν ο ελληνικός λαός μας δώσει την δυνατότητα, θα είναι ένα από τα πρώτα θέματα που θα δούμε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μας, γιατί μετά από την οικονομική επιβίωση, εμείς βάζουμε το θέμα της παιδείας. Η παιδεία, η οποία είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως των νέων μας, σε όλα τα επίπεδα, είτε στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, τώρα αυτή τη στιγμή θα ήθελα να αναλύσω λίγο σύντομα το θέμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βλέπουμε μια συνειδητή υποβάθμιση του Ελληνικού Εθνικού Πανεπιστημίου. Όπως γνωρίζουν ίσως κάποιοι, στο διεθνές ranking ή στο ευρωπαϊκό, στην κατάταξη δηλαδή, πολλές από τις ελληνικές σχολές κατέχουν αξιοσημείωτες θέσεις, όπως είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η ΑΣΟΕ και άλλες πολλές σχολές, το Καποδιστριακό κλπ. Αυτό, λοιπόν, είναι μια πολύ καλή βάση για να εξελιχθεί και να αναβαθμιστεί το Εθνικό και Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Βλέπουμε όμως αυτό το πράγμα πάει σε μια άλλη κατεύθυνση. Πάλι κερδοσκοπικοί μηχανισμοί προσπαθούν να υποβαθμίσουν το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, να δημιουργήσουν ιδιωτικές σχολές με αφίβολες ποιότητες του πτυχίου και με αφέμαξη του οικογενειακού προϋπολογισμού. Ως κόμμα έχουμε κάνει και την εξής πρόταση. Οι μαθητές που δεν καταφέρουν να εισαχθούν στο Ελληνικό Εθνικό Πανεπιστήμιο μέσω των εισαγωγικών, να μπορούν να φοιτήσουν στις σχολές επιλογής τους πληρώνοντας στατίστικα δίδακτα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί ο φοιτητής να φοιτήσει στη χώρα του και προφανώς με ανακούφιση του οικονομικού προϋπολογισμού της οικογένειας. Ένα άλλο θέμα που για μας είναι πολύ ζωτικής σημασίας και θα το βάζουμε από τα πρώτα θέματα, αφορά κυρίως τους κοινικούς και τους κοινόφιλους της Ελλάδας, δηλαδή μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, είναι το νομοσχέδιο, ήταν τώρα είναι νόμος ο 4830 του 2021, το επανομαζόμενο Άργος. Ίσως ο πολλής κόσμος να μην το γνωρίζει, να μην ξέρει, ότι το 2021 υπουργοί που δεν είχαν καμία σχέση με το θέμα έφεραν ένα νομοσχέδιο που καθεστωτικά επιβάλλει τη στήρωση των ασθενικών και θηλυκών σκύλων. Αυτό είναι ένα νομοσχέδιο που στη βάση της λογικής του προτρέπει για τον αφανισμό της ελληνικής κοινοφιλίας και στην ουσία είναι σαν να καταργεί το κυνήγι. Το νομοσχέδιο συντάχθηκε από ανθρώπους άσχετους πραγματικά, χωρίς καν τη συνδρομή των Ελλήνων επιστημόνων κτηνιάτρων, εξαιρετικών κτηνιάτρων, οι οποίοι για το θέμα αυτό έχουν κάνει 3 απεργιακές κινητοποίησεις. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί πίσω από το Μαξίμου
διάφορες οργανώσεις, ΜΚΟ, δεν ξέρω τι είναι, γιατί είναι λίγο αδιαφανή τα πλαίσια αυτά, έδωσα την κατεύθυνση και έχουν φέρει πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση. Θέλω να σας ενημερώσω, κύριε Στογγύλο, ότι από τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστησε το θεσμό της διαβούλευσης πριν από τα υποσχεδιασμό νομοσχέδια, το μεγαλύτερο σε συμμετοχή νομοσχέδιο σε διαβουλεύσεις ήταν αυτό το άρθρο. 28.350, κάπου τόσο ήταν ο αριθμός των εισηγήσεων διαβουλεύσεων. 82% αρνητικές. Και ψηφίστηκε σε ένα βράδυ. Αυτό λοιπόν, πέραν της ουσίας του νομοσχεδίου, το οποίο αφανίζει όχι μόνο ευρωπαϊκές φυλές εκτροφικής προσπάθειας αιώνων, αλλά ελληνικές φυλές που περιγράφονται στα αρχαία ελληνικά αγγεία, όπως είναι ο ελληνικός λάτης, ο ελληνικός λαγωνικός, ο ελληνικός κουμενικός και άλλα. Δηλαδή, μια έμβια πολιτιστική κληρονομιά αιώνων που κάποιος υπουργός θέλει έτσι, δεν ξέρω για ποιους λόγους, να το σβήσει. Αυτό ξεσήκωσε πάρα πολλές αντιδράσεις και γίνανε κινητοποιήσεις στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας για το συγκεκριμένο θέμα. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της φύσης, που για μας είναι τεράστιο, και πώς ποιον ενδιαφέρει περισσότερο το θέμα της ισορροπίας της φύσης, σε αηφόρο ανάπτυξη βιοποικιλότητας, από τους ανθρώπους που ζουν εμπράκτους και βιώνουν τη φύση, δηλαδή τους κυνηγούς και τις αλίες. Εμείς ζούμε, έχουμε σχεδιάσει τη ζωή μας με αυτό το πράγμα, τη συμβίωση με τη φύση. Όχι μέσα από την οθόνη της τηλεόρασης ή μέσα από το κινητό ή το YouTube ή από τον καναπέ, αλλά εμπράκτος και μέσα από την φύση, μέσα από τη διαδικασία και τη διάδραση της φύσης, γιατί αυτός είναι ο άνθρωπος, γι' αυτό γεννήθηκε, αυτός είναι ο φυσικός του χώρος. Βλέπουμε λοιπόν τα τελευταία χρόνια μια αλόγιστη εγκατάσταση αναμολυνητριών στο όνομα της πράσινης ενέργειας και σημείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, στο οποίο είμαστε όχι απόλυτα σύμφωνοι. Είμαστε προτεργάτες και θα βοηθήσουμε με κάθε μέσο. Αλλά ταυτόχρονα δεν θέλουμε να συμβούν αυτές οι τεράστιες οικολογικές καταστροφές που βλέπουμε να συμβαίνουν. Τόνοι πετών και σίδερο εγκαθίσταται στα παρθένα ελληνικά βουνά και είναι αβέβαιη η τύχη τους μετά από τα 20 χρόνια που θα ολοκληρωθεί η ζωή των συγκεκριμένων μηχανημάτων. Και ένα δεύτερο είναι ότι οι τοπικές κοινωνίες, η εγκατάσταση όλα αυτή και όλο αυτό το project, τα τεράστια project, δεν έχουν τη συνένεση των τοπικών κοινωνιών. Βλέπουμε λοιπόν μία εταιρεία σε όλη την Ελλάδα με δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια είναι αυτές οι δαπάνες, όταν την ίδια στιγμή ο Έλληνας φορολογούμενος καταναλωτής βλέπει το ρεύμα να ακριβένει αντί να μειώνεται ή τουλάχιστον έστω να σταθεροποιείται. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, κύριε Στρογγύλη, είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι ένα αγαθό της ίδιας σημασίας με την ελευθερία, για να μην πω ότι είναι συνεφασμένα. Έχουμε ανάγκη, Έλληνες, να πούμε ότι έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Αυτή τη φράση. Σήμερα δεν το λέμε. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι αν ρωτάγαμε τους περισσότερους Έλληνες, θα έχουν μια αμφισβήτηση για το πώς απονέμεται η δικαιοσύνη και αν έχει εμπιστοσύνη ο Έλληνας πολίτης στους μηχανισμούς. Και αυτό πρέπει να το ξαναβιώσουμε και να το αναζήσουμε. Θα φέρω ένα πολύ μικρό παράδειγμα, το οποίο εμείς ως κόμμα αποφεύγουμε, γιατί δεν πρέπει να γίνεται πολιτική εκμετάλλευση. Το τεράστιο θέμα των τεμπών. 57 χαροπαμένες οικογένειες αναγκάστηκαν να πούν στο Ευρωκοινοβούλιο για να αναζητήσουν την απονομή της δικαιοσύνης. Βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας αζώματα, κουκουλώματα, ευθύνες που καλύπτονται, μονταζιέρες και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά δηλητηριάζουν την ελληνική κοινωνία. Κύριε Τουρανάκο, επειδή θέλω να συμπυκνώσουμε λίγο το χρόνο, δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο, όλα αυτά τα οποία λέτε και πρεσβεύει και ο δικός σας πολιτικός σχηματισμός είναι σε γνώση του ελληνικού λαού και φαντάζομαι, πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο, όχι μόνο αυτό το θέμα της δικαιοσύνης, αλλά όλα τα οποία θίγεται πάρα πολύ σοβαρά και τα οποία
υπάρχει μια πολιτική ανεπάρκεια, έχουν δείξει μέχρι σήμερα και οι κυβερνήσεις, αλλά και πολλά κόμματα τα οποία έχουν εμπλακεί κυβερνητικά, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια. Ενώ στη θεωρία, όταν είναι προεκλογική περίοδοι, λέγονται, στην πράξη δεν εφαρμόζονται. Τώρα βέβαια μιλούμε για εκλογές για τους εκπροσώπους στην Ευρωβουλή. Η Ευρωβουλή λοιπόν καθορίζει και κατευθύνει και τις εθνικές πολιτικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα ερώτημα θέτω σε εσάς. Και αν μπορείτε στα επόμενα 2-3 λεπτά να πείτε, ο Δημήτρης Τουρανάκος και ο πολιτικός σχηματισμός, το κόμμα, ο πολιτικός χώρος που είστε, εσείς και οι συνάδελφοί σας, ποιο είναι το σύνθημά σας για να σας επιλέξει ο ελληνικός λαός στις εκλογές της 9ης Ιουνίου. Θα ήθελα στα επόμενα 3-4 λεπτά να ολοκληρώσουμε, γιατί δεν έχουμε απεριόριστο το χρόνο, αντιλαμβάνεστε. Κύριε Στρογγύλη, σας ευχαριστώ. Τα πρόσωπα σε εμάς δεν έχουν καμία σημασία. Οι ιδέες έχουν σημασία. Σας είπα ότι δεν θέλουμε να καταδικάζουμε το επίπεδο της πολιτικής ποιότητας και να απορροφηθούμε και εμείς το ίδιο. Πολύ σύντομα λοιπόν έχω να σας πω ότι εάν ο ελληνικός λαός μας δώσει τη δυνατότητα, εμείς στην Ευρώπη έχουμε να δώσουμε μάχες. Θα παλέψουμε για μια οικονομική ευρωπαϊκή πολιτική για την Ευρώπη των λαών και όχι για την Ευρώπη των ΦΑΤΣ και των πολυεθνικών. Για την προστασία του θεσμού της οικογένειας. Για μας ο ιερότερος θεσμός σε μια κοινωνία είναι η οικογένεια. Και η οικογένεια είναι μάνα, πατέρας, παιδί. Αυτό το τρισυπόστατο αναδικατάστατος θεσμός είναι συνεκτικός ιστός και ταυτόχρονα είναι και συνεκτικός ιστός της κοινωνίας. Λοιπόν, θα δώσουμε μάχες και μέσα από την Ευρώπη για την προστασία αυτού του θεσμού. Επίσης, για το θέμα για το μεταναστευτικό. Η Ελλάδα είναι μια χώρα φιλόξενη, είναι μια χώρα που έχει δοκιμαστεί από την προσφυγιά. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, σεβόμαστε, είμαστε αλληλέγγυοι στους λαούς που δοκιμάζονται. Ταυτόχρονα όμως, να πούμε και να υπογραμμίσουμε πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι τα σύνορα, τα ελληνικά σύνορα, είναι ταυτόχρονα και τα νότιο-ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Άρα η Ευρώπη θα πρέπει να σκύψει στο πρόβλημα, να πάρει μέτρα και όχι να μας αφήνει να σηκώνουμε μόνο μας ένα τεράστιο πρόβλημα που βλέπουμε σιγά σιγά και μεγαλώνει και επιδεινώνεται. Επίσης, έχουμε ξεχάσει κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Στουγγύλη. Πριν από λίγα χρόνια, οι άνθρωποι που εμπιστεύτηκαν τις αποταμιεύσεις τους στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή το εφάπαξ που πήρε κανένας, την οικονομία, τις οικονομίες που είχε κάνει μια ολόκληρη ζωή, το μέλλον των παιδιών του και άλλα. Λοιπόν, με κάποιες αδιαφανείς διαδικασίες αυτά κουρέθηκαν. Άνθρωποι είδαμε να αυτοκτονούν για αυτό το θέμα, να καταστρέφονται οικονομικά. Και τώρα πια έχει τελειώσει. Είμαστε σε επαφές με τις ομάδες εργασίας και τους συλλόγους κλπ. Και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε και εμείς να αποχύσουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Εμείς προσωπικά δεν το ξεχνάμε. Έχουμε το πρόβλημα και στις οικογένειές μας, το θέμα των χρημάτων που χάθηκαν μέσω των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, και είναι και αυτό που θα δώσουμε μάχες. Και να πω και μια τελευταία φράση. Βλέπουμε ότι η ελληνική κοινωνία, βέβαια, είναι και ευρωπαϊκό φαινόμενο, αρνείται να συμμετέχει στις εκλογές. Έχουμε την αποχή σε κάθε εκλογική αναμέτρηση και μεγαλώνει. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να αναλογιστεί και να προβληματιστεί το πολιτικό σύστημα. Γιατί ο πολίτης δεν θέλει να συμμετέχει? Η δική μας ανάλυση λέει γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη σε αυτούς που έχουν τις τύχες στα χέρια τους. Άρα, η τελευταία μας λέξη είναι η εξής. Προσκαλούμε και παρακαλούμε τον ελληνικό λαό, τον Έλληνα πολίτη, να σηκωθεί από τον καναπέ του και να πάει στις κάλπες να επιλέξει όποια πολιτική λύση και όποιο πολιτικό φορέα πιστεύει ότι είναι πιο κοντά στο όραμά του. Η αποχή είναι συνενοχή. Πάμε λοιπόν στις κάλπες, να κάνουμε την επιλογή. Θέλουμε μια Ελλάδα, την Ελλάδα που ονειρευόμαστε, την Ελλάδα που αγαπήσαμε, την Ελλάδα με την ελληνική ιστορία, η ελληνική σημαία να είναι ψηλά στα σχολιά μας, στην παράδοσή μας. Θέλουμε το ελεύθερο παραδοσιακό κυνήγι, θέλουμε την ελληνική φύση. Γι' αυτά είμαστε η μέση ελληνική οικογένεια. Αυτά ονειρευόμαστε και γι' αυτά θα αγωνιστούμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τουρανάκο, και καλή επιτυχία και σε εσάς, αλλά και στους υπόλοιπους οι οποίοι θα είστε υποψήφοι στις 9 Ιουνίου 2024.
για να μην υπάρχει κάποιο, να επαναλάβω, να μου επιτρέπετε για ένα δευτερόλεπτο, και Καρκέλ μαζί για μια ελεύθερη Ελλάδα. Αυτός είναι το όνομα του προδοτήρου. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι. Άλλη μια υποψηφιότητα υποψηφίου ευρωβουλευτή με το κόμμα ΚΕΚΑ ΚΕΛ. Τον ακούσατε, τον κύριο Δημήτρη Τουρανάκο. Κάπου εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας αλλά και της προσπάθειας της εκπομπής να δείξει όσο το δυνατόν περισσότερους υποψήφιους από την όμορφη Σαντορίνη, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή συνέχεια και ευχαριστώ για την προσοχή σας.